Λοιπόν, καλησπέρα. Κλειστό γήπεδο Μελισσίων. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Πρωτάθλημα της Development. Μπούμ Σαγαλάκα χάνει μπολ. Χριστόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Πρώτο εύστοχο σουτ. 2-0. Για την Μπούμ. Νωρίς. Θα ανοίξει το σκορ. 3-0. Στις 3 πόντων. Στην γραμμή των 6.75. Λάθος. Τα κλέψουν. Οι γηπεδούχοι και πάλι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει βρισκόμενοι σε θέση οδηγού. Στο 3-1 το ρεκόρ των γηπεδούχων, στο 2-2 οι φιλοξενούμενοι. Το πρώτο καλάθι θα έρθει, διαχειρός Γιάννη Χριστόπουλου. Απάντηση δεν θα έρθει. Χριστόπουλος θα μαζέψει το αμυντικό rebound και από εκεί στον Κωνσταντίνο. Η άμυνα θα βγει. Κωνσταντίνος πυροβολάει έξω από τη γραμμή. Τον 6.75 συνθέτει νωρίς. Και για να δούμε αν αυτό το τρίποντο αποτελέσει προάγγελο για αυτό που θα ακολουθήσει. Έχουμε καιρό να τον δούμε να ξεπουκώνει. Έχει κάνει και το σερφάκι του από χθες, έχει καλή ψυχολογία, νέες εμφανίσεις. Πάρει και την μπάλα, έχοντας το momentum, ακόμα φτιάξαμε. Εξαιρετική προσπάθεια, ανέμπαινε και το καλάθι. Θα δίναμε αγώνα για να το βάλουμε στο top 10. Καλή άμυνα για την Hannibal. Χριστόπουλος θα πάρει τον αριστερό διάδρομο. Έτερος Χριστόπουλος ο Γιάννης, ούτε σε δεύτερο χρόνο. 3-5 παραμένει. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Ξέρετε με το αν μπήκε ή όχι μπάλα στο καλάθι.
νέο του τριών πόντων από Κοντέα, μέσα και αυτό. Έχει τρίποντα εδώ στα Μελίσια. Στοπουλός. Ελευθάτης για τρεις, μέσα και αυτός. Είπαμε. Έχουν βγει καυτοί και οι δύο. Την αρχή έκανε ο Κοτέας. Στη θάλη των εύστοχων τριμπόντων την πήρε ο Κωνσταντίνος, ο Χριστόπουλος. Ο Κοτέας που βούνησε και δεύτερο και στη σειρά από το νούμερο 11 της Cannibal. Κάνει το 6-8. Στον έτερο μέσα και αυτός, όχι που δεν θα το βάζε. Από το νούμερο 7 Κωνσταντίνος ο Σεράφιν Χριστόπουλος. Οικογενειακό το κλίμα στην κυριολεξία. Την ομάδα της Cannibal, η οποία έχει ξεκινήσει τη χρονιά με 2 νίκες, 2 ήττες. Σου τριών πόντων από τον Κωνσταντίνο. Εμείς το προβλέψαμε. Ο άνθρωπος έχει φοβερή ψυχολογία. Τον είδαμε από τη συνέντευξη. Από αυτά που μας είπε, 6-14. Μετά το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον Χριστόπουλο, 3-45 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα time out και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Τρίπουλας. Οι φιλοξενούμενοι θα βγάλουν νέα καλή άμυνα. Βρίσκονται στο σύν 8. Χριστόπουλος του Σεραφή. Τον Κωνσταντίνο. Γιάννη, σε τα πλήρια 2, θα στοχίσει. Κότσου πας, το Χριστόπουλο, θα πάει μέχρι μέσα. Και έχουμε βήματα. Σου τριών πόντων. Τέας επιθετικό. Δεν θα καταφέρει ούτε σε δεύτερο χρόνο. Να δεις την πάλα στο καλάθι. Ο Γιάννης θα κάνει λάθος. Δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα. Λέξει 5 και γίνει 6-14.
πάλι θα κερδίσει το φάουλ. Για το δικαίωμα. Για δύο ελεύθερες βολές. Δύο στις δύο, διαφορά. Στους 11. Για 3, ήρθε η ώρα να ξεκολλήσει την ομάδα από τους 6, δεν θα το κάνει. Χριστόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να αφήσει την μπάλα με το αριστερό και να στείλει τη διαφορά στους 13 πόντους. 6-19. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο από τη Hannibal. Έχει επιβάλει τον ρυθμό της. Νέα καλή άμυνα. Χριστόπουλος. Όλη η επίθεση. 4 δευτερολέπτο. Χριστόπουλος θα γυρίσει με το αριστερό. Θα στοχίσει. Τέλος του 10 λεπτού. Μπούν σαν καλά Hannibal 6-19. Ανάση. 5 είναι ο... Πέντε είναι ρε φίλε όλοι και όλοι και... Πέντε είναι όλοι και όλοι. Ή Μάρτον δηλαδή. 5 είναι και γράψεις στους 4. Τέλος time out.
οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθα στους δύο πάγκους. Κολόπουλος θα πάρει τον αριστερό διάδρομο, θα κερδίσει και το φάουλ. Άστρος και στη δεύτερη. Μπουρμπουλά στάχο ίστα ίσα από τον Γιάννη. Εκπληκτικό κόψιμο. Και 23 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χριστόπουλος, Βελεφάντης. Και πάλι Χριστόπουλος. Θα πάρει το screen για 2. Πολύ κακό. Κούπουλας. Για να δούμε αν θα ρίξουν τη διαφορά στους 10. Θα πάρει το φάουλ. Έχουμε 2 βολές. Δεκαέξι, είκοσι έξι. Διαφορά στους 10. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Τι ακριβώς έχουμε, κατοχή για την Μπουμ, η οποία ο μείον 15 το έχει κάνει μείον 10 και θα έχει την ευκαιρία να ρίξει και πάλι τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα αυτά των 9 πόντων. Τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν στο 6-15 στα μέσα του 10 λεπτού. Καραντόπουλος στον Μπουρμπουλά. Ο Μπουρνουσίουλης θέλησε να τον βρει και πάλι με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Μπουρμπουλάς το καβά του. Ακόμα ένα τρίποδο και 19-26. Η διαφορά στους 7. Άμυνα. Ο Μπουρμπουλάς έχει πετύχει τους τελευταίους 5 πόντους της ομάδας του. Μετράνε σερί 8-0, 8 αναπάτη την πόντη. Μπουρνουσούλης, Σαραντόπουλος, Σκοτέας. Μπουρμπουλάς. Μπουρνουσούλης από τις 45 για 3. Μέσα και αυτό μάλιστα. 22-26. Μία σου και μία μου. Απαντάνε με δικό τους μεγάλο σερί. Χριστόπουλος. Θα στοχίσει. 22-26 παραμένει. Έχουμε δει στο τελευταίο λεπτό. Thank you.
time out. Τέλος time out. Τριάντα τώρα τα 18 για τη Χάνιμπουλ. 22-26. Χριστόπουλος. Με τον Εμπούρμπουλ απέναντι του. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κόψει ο Κοντέας. Ο Νικολόπουλος θα έρθει. Ο Δαμουλάκης, συγγνώμη. Θα πάρει το φάουλ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει συμπληρώσει τα πεντεματικά. Δεν υπάρχουν πολλές. Παναφορά απ' έξω. Μελεφάντης. Νέο φάουλ. Τώρα θα έχουμε πολλές όμως. Ήταν το πέμπτο ματικό, το οποίο οδηγεί. Τον Χριστόπουλο στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ομάδα του από τους 26 πόντους και το σερί του 11-0 από τους γηπεδούχους. Βρίσκεται στη δεύτερη. Έφυγε την μπάλα, Μπελεφάντες, γιατί βιάστηκε τόσο. Υπήρχε πολύς χρόνος. Παραλίγο τέλος πρώτου ημιχρόνου, εκπληκτικό πρώτο ημιχρόνο και από τους δύο. Τελικό σκορ 22-28. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Καλησπέρα και πάλι, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Εντυπωσιακό πρώτο ημιχρόνο στο κλειστό των Μελισσίων. Μπάλα χαμηλά, Κοντέας θα στοχίσει. Χριστόπουλος. Μπάλα στο Γιάννη. Κωνσταντίνος. Πάρει, προσπαθεί από τον Μπελεφάντη να κρατήσει την μπάλα του τριών πόντων. Υπότιτλοι τον Μπούρμπουλα. Πάνω στον Κοντέα. Με βήματα. Νέα επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν. Χριστόπουλος για τρεις, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Μια άστοχη επίθεση διαδέχεται την άλλη σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης στο δεύτερο ημίχρονο. Κλέψει. Σούλης, εντός της ισορροπίας. Εκπληκτικό καλάθι, 24-28. Διαφορά στους 4. Μπελεφάντης. Δεν θα βρει στόχο. Ακριβώς έχουμε. Χορευτή γέννη στην γραμματεία.
Αγγελάκης Κορτέας, Λάσκος, θα εξορκίσει 24-30, 26-28, συγγνώμη. Βάλαμε το τίποτο στη Χάνιμπολ. Διαφορά πλέον στο καλάθι, έχουν επιστρέψει για τα καλά οι φιλοξενούμενοι σε ένα παιχνίδι που βρέθηκαν πίσω ακόμα και με 15 πόντους, 11-26. Εκείνο το σερί του 11-0 τους έφερε σε απόσταση 4 πόντων. Κλείσαν εν τέλει το δεκάλεπτο στο μείον 6 και τώρα έχουν την ευκαιρία να φέρουν το παιχνίδι σα ίσα, ακόμα και να περάσουν. Μπουρμπουλάς, αρκεί να μην τρελαθούν. Ο Μουσούλης για 3 για το προσπέρασμα. Όχι. Μπουρμπουλάς. Μουσούλης. Νέο άστοχο σουτ 3 πόντων. Τραβηγμένο. Σουτε στίκ του. Χριστόπουλος στον Κωνσταντίνο. Θα πάρει και εκείνος το σουτ έξω από την γραμμή των 6.75. Την μπάλα κάνει τα δικά της. Δεν θέλει να καταλήξει το καλάθι. Κάνει Νάσια. 6.15. Ο Θεάς. Αγγελάκης για την ισοφάριση. 28-28. Το Δεμαράς των Κηπεδούχων είναι εκπληκτικό. 6-6 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, η Μπούμα έχει επιστρέψει για τα καλά. Φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Αναμένεται αντίδραση της Χάνιμπολ σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί τόσο πλήσω των Μελισσίων. Βελεφάντης. Ο Κωνσταντίνο του Σεραφείμ για 3, θα στοχίσει. Υπάρχει το Μπούρμπουλα, νέα καλή άμυνα για τους υπεδούχους. Γιάννη θα προσποιηθεί, θα πάει μέχρι μέσα, εξαιρετική προσπάθεια από το νούμερο 12 της Χάνιμπολ. Θα βάλει την ομάδα του και πάλι σε θέση οδηγού. Μπούρμπουλας. Αγγελάκης, λάστο χαμηλά και θα πάρει το φάουλ. Διοχρεώνεται στον Κωνσταντίνο. Και σηκώνει ποδικά το χέρι του. Πήρε το φάουλ και θα οδηγηθεί και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή των ελεύθερων βόλων. Να δούμε αν θα σταθεί πιο ικανός και πιο τυχερός από τον αντίπαλο του, ο οποίος το λίγο της έχασε.
42, 2 στις 2 από τον Κότσιπα, στο συν 4. Η Cannibal, η οποία κόντρα στο momentum του παιχνιδιού, παίρνει και πάλι το προβάδισμα. Μουλάκης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την πορτοκαλία εντός παρκέ, αλλά κατοχή είναι και πάλι για την Cannibal. Κέρι υπερτούχων, το τελευταίο που την αφήνισε. Το τέλος του χρόνου ο Κωτέας θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Από τον Παπα-Νικολόπουλο, ποιος κέρδισε το φάουλ χαμηλά. Πάει μέχρι μέσα από τον Σούλη, 32-34. Συγγνώμη. Διαφορά στους δύο. Θα δίνει σας το χύσι. Παπα-Νικολόπουλος στο rebound και από εκεί στο Πουνουσούλη. 3 και 12. Πάει μέχρι μέσα. Μπουρμπούλας, Κωτέας, Μουσούλης για 3. Άστοχος, rebound από ποιον, Ταμουλάκης. Ποιος θα πάρει και το φάουλ. Από 3 η κάθε ομάδα. Κωνσταντίνος του Σεραφείμ θα οργανώσει για ακόμη μια φορά. Θα δει τον Γιάννη, ο οποίος για πολλωστή φορά θα αφήσει την μπάλα με πολύ όμορφο τρόπο στο καλάθι. Θα δώσει εκ νέου αέρα 4 πόντων στην ομάδα του. 30-34. Κάνει πως θα βγάλει και την άμυνα. Ο Κώστιφας είναι μόνος του. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χάλτηρι. Επιθετικό του Δαμουλάκη. Επίθεση 14. 7 τώρα. Κωνσταντίνος Σεραφείμ, ανεβαίνει ο Γιάννης για σκριν. Στου 3 πόντων ο Χριστόπουλος με το νούμερο 7. Το μπουμπουνάει. Πως ήθιστε με τους παίκτες που φορούν αυτό τον αριθμό. Ξέρετε πολύ καλά που το πηγαίνω. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. 30-37. Φορά στους 7. Παπα-Νικολόπουλο και θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Κάνει πως σιγά σιγά χτίζει δικό της σερί. Θα παραμείνει. Ο Κωνσταντίνος δεν εκμεταλλεύτηκε τον πόνο στο κολόν. Θα κλέψουν την μπάλα για να δημοταφίσει τώρα την πορτοκαλί στο καλάθι. Και πάλι τα δύσκολα, έκασε το εύκολο. Λάσκος. Τα ίδια και γι' αυτό. Ισχύουν. Ανέπαφο το σκορ στο φωτεινό πίνακα εδώ στο αρέο μπασκετάκι στο Χριστό των Μελισσίων.
Χριστόπουλος. Θα προσποιηθεί. Στον Κωνσταντίνο του Σεραφείμ. Ούτε αυτός. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της προτελευταίας στροφής του παιχνιδιού. 30-37. Λάσκος. Άστοχος. Γιάννης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα από την μακρινή πάσα την οποία δέχτηκε από τον Κωνσταντίνο του Σεραφείμ. 31-90, 30-37, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Επίθεση για την Σακαλάκα, Μπουρκούλας για 3. Άστοχος, Σαραντόπουλος επιθετικό, Λάσκος με τον Γιάννη μπροστά του. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Ο Κωνσταντίνος του Σεραφείμ θα αρπάξει την μπάλα και για ακόμη μια φορά θα διενθύνει την επίθεση της ομάδας του. Άστοχος. Στο τέλος της επίθεσης, στην εκνοή του τρίτου δεκαλέπτου, με το σκορ στο 30-37, οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Λοιπόν, το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Κωνσταντίνος Σεραφείμ. Βήματα. Λάσκος. Παπανικολόπουλος θα γυρίσει. Δεν θα καταφέρει να την αφήσει το καλάθι. Το 30-37 παραμένει. Χριστόπουλος θέλησε να βρει τον Κωνσταντίνο. Για να δούμε τον Μπουμπουλά. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Για να δούμε τον Κουρκουλά. Από τον Μπουρκούλα, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών της ομάδας του. 33-37. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα 8-43. Τι ακριβώς έχουμε? Διακοπή. Τριών πόντων από τη γωνία, άστοχο. Η
μέσα, πάρε βάλε. Στον κύριο με το νούμερο 8, τον Δαμουλάκη, που σε κάνει το 33-39. Πρώτο καλάθι για την Hannibal. Καλάθι τριών πόντων από τον Σιμίτη, υποπτό. Αυτός που έχει πάρει από το χέρι και τους υπόλοιπους, 36-39 η διαφορά στους τρεις. Έχει πετύχει όλους τους πόντους της ομάδας του σε αυτό το δεκάλεπτο. Χριστόπουλος, Μπελεφάντης για τρεις, άστοχος. Λάσκα στο rebound, στον Μπούρμπουλα, θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Πρέπει να γύρισε το πόδι, δεν γύρει. Εντάξει, όλα καλά. Το πατάει αμέσως μετά, οπότε... θα περάσει τον πάγκο σε πολύ κακό χρονικό σημείο για την ομάδα του. Σαραντόπουλος. Σαραντόπουλος θα κάνει λάθος πάσα. Δεν θα παραμείνει. Λάσκος. Παναγιολόπουλος θα μειώσει στον πόντο 38-39. Από το νούμερο 11 σε μπουμ, Χριστόπουλος. Στο Γιάννη, Κωνσταντίνος Σεραφή. Μπελεφάντης, Χριστόπουλος. 38-41. Ο Γιάννης με τη σειρά του πραγματοποιεί ακόμη ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου, Λάσκος. Σαραντόπουλος. Πάει μέχρι μέσα, να αφήσει με το δεχτή, με το δεξί. Και θα ρίξει και πάλι τη διαφορά στον πόντο. Προβάθισμα της Hannibal με βραχία κεφαλή. Το παιχνίδι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Είναι δεδομένο αυτό. Φοβερή διακύμανση στο σκορ από τον Γιάννη, δεύτερο συνεχόμενο, 40-43. Λάσκος. Και ακριβώς έχουμε 3 δευτερόλεπτα, μάλιστα. Η άμυνα θα βγει για τη Hannibal, 4-26 για το τέλος. Λάθος.
στο κοντέας. Λάθος πάσα προς τον Μπουρμπουλά. Έχει ώρα να μιλήσει. Επιθετικό ριμπάρο τον Πελεφάντη σε κενό τέρμα. Και αστόχησε. Η διαφορά στους τρεις. Απόσταση στη μία κατοχή πάντα. Πάμε σε time out. 3:52 για το τέλος αναμέτρησης. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Το παιχνίδι μας. Σου τριών πόντων. Ας το δω. Και 10-4 για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Μπουρμπουλάς 40 για 2. Ελεφάντης. Πάνω στο νούμερο 11 της Hannibal, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Και θα έχει δικαίωμα την Αντώνη, τι κάνετε? Λοιπόν, Χριστόπουλος θα σκορπίσει. 40-45. Θα δώσει προβάδισμα 5 πόντων. Και την άμυνα σε πολύ κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Έχουν προβάδισμα 5 πόντων, 40-45. Έχουμε πει στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Στόπουλος θα στοχίσει. Κωνσταντίνος για 3, όχι, δεν έχει καταφέρει στο δεύτερο ημίχρονο να συνδεθεί έξω τη γραμμή των 6.75, στην αντιθέση με τον πρώτο που έκανε πάρτι. Μπουρμπουλάς, Λάσκος και πάλι στο Μπουρμπουλά. Λάσκος θα γυρίσει, θα στοχίσει. Μουσούλης ήτανε, μπερδεύω αυτούς τους δύο για κάποιο λόγο και να πω ότι μοιάζαν. Χριστόπουλος στον Κωνσταντίνο, θα γυρίσει με το δεξί, άστοχος, κοτέας θα μαζέψει και από εκεί στο Μουσούλη. 46 δευτερόλεπτα, χρειάζονται καλάθι. Σαραντόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα το κόψει με τρόπο εντυπωσιακό.
εντυπωσιακό ο Γιάννης που θα πάρει την μπάλα. Συγκαγκαλιάζουν τη νίκη. Πάνε για το φάουλ της Μπουμ. Θα το κάνουν. Είναι το τρίτο ομαδικό. Δεν τους στέλνουν στις βολές. Παναφορά απ' έξω. Χριστόπουλος στο Γιάννη. Κωνσταντίνος για δύο από τη γωνία. 40-47. Σφραγίζει με αυτό το καλάθι, έχω την εντύπωση, την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. 40-47. Θα πάρουν μια δίκαιη νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που μετρούσε σερί 3-1. Θα πάνε στο 3-2, θα ισοβαθμίσουν με την Hannibal και θα τους προσπεράσουν, εφόσον στο μεταξύ τους παιχνίδι το απόψινο το πήραν εν τέλει. Development 2, επαναλαμβάνω, Μπουμ Σακαλάκα, Hannibal, 40-47.